κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής Πρόσωπα και Θέματα, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Δικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας των Ομοροδόπης, ο αγαπητός φίλος Δημήτρης Κουτσάκης. Είναι ένας κύκλος που άρχισε εδώ και ένα μήνα με πρόσωπα αμιγώς πολιτικά και ελπίζω ότι την άλλη Τρίτη θα τελειώσει, δεδομένου ότι τα θέματα που έχουν μια άλλη διάσταση κοινωνική και πολιτιστική, όπως έχετε αντιληφθεί, με ενδιαφέρον περισσότερο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουτσάκη. Είστε στη μέση της θητείας. Πού είστε τώρα ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ? Συνήθως οι εσωκομματικές εκλογές γίνονται πριν από κάθε συνέδριο του κόμματος, καταστατικά δηλαδή. Οπότε πρόσφατα επανεκλεγήκαμε στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε πέρυσι και από ό,τι φαίνεται θα βγάλουμε και τις επόμενες εθνικές εκλογές και αμέσως μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές θα έχουμε πάλι εσωκομματικές, οπότε θα έχουμε μια θητεία ακόμα περίπου 3 χρόνων. Μάλιστα, δεν είναι δηλαδή επακριβώς προσδιορισμένη θητεία? Είναι στο ξεκίνημα. Είναι σε πριν από κάθε συνέδριο του κόμματος. Ακολουθεί το συνέδριο. Ναι, το συνέδριο είναι καταστατικά χρονικά κάθε 3 χρόνια. Ναι. Αλλά συνήθως ποτέ δεν γίνεται την χρονιά που έχουμε εθνικές εκλογές. Εσείς δηλαδή τώρα διανύετε πάνω κάτω το 4ο έτος. Το 4ο έτος. Από την περασμένη θητεία και την επανεκλογή. Είχατε την συγκυρία να είστε πρόεδρος της Νομαρχιακής Δικούς της Επιτροπής. Το λέω για δεύτερη, τρίτη φορά. Από εδώ και πέρα ΝΟΔΕ θα το λέμε, ο κόσμος ξέρει. Είχατε λοιπόν τη συγκυρία να είστε πρόεδρος της ΝΟΔΕ και στο διάστημα που η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, καθώς επίσης και τώρα που είναι κυβέρνηση. Μεταξύ των δύο περιόδων υπάρχει διαφορά? Πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά? Καταρχήν και της οργανωτικής δομής της ίδιας του κόμματος. Ήδη και μέσα από το συνέδριο, επειδή αυτό έγινε κατανοητό και από τα ανώτερα στελέχη, από τον Βαγγέλη τον Μημαράκη, δηλαδή τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, έγιναν ορισμένες αλλαγές και καταστατικές, ώστε να μπορέσει να εναρμονιστεί η κομματική λειτουργία με τη νέα πλέον κυβερνητική θητεία που άρχισε η Νέα Δημοκρατία. Η ουσία της αντιπολίτευσης είναι διαφορετική από ό,τι της κυβέρνησης, διότι στην αντιπολίτευση καταγράφεις προβλήματα, έχεις άμεση επαφή με τους τομεάρχες του κόμματος και μπορείς καθημερινά να έχεις αυτή την αλληλοενημέρωση. Τώρα οι τομεάρχες του κόμματος, οι παλιοί τομεάρχες έχουν γίνει υπουργοί. Ναι. Οπότε είναι δύσκολο πλέον και δεν θα ήταν και σωστό να πεις ότι έχω καθημερινή επαφή με τον υπουργό, γιατί ο υπουργός έχει πλέον άλλα καθήκοντα στους ώμους του και έτσι πλέον μεσολαβεί ένας άλλος κύκλος μεταξύ των υπουργών και εμάς, των νυν τομεαρχών του κόμματος, και υπάρχει μια πιο δύσκολη επικοινωνία, ώστε αυτή η ανταλλαγή των προβλημάτων δεν μπορεί να γίνει άμεσα όπως γινόταν παλιότερα. Αυτά όλα θέλουν προγραμματισμό, θέλουν να τα μάθουμε κιόλας πώς λειτουργούν. Νομίζω όμως ότι άρχισε σιγά σιγά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκει αυτό το βηματισμό της νέας διακυβέρνησης. Από εκεί και πέρα έχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Αλλά σιγά σιγά σε κάθε επαφή που έχουμε εμείς και στη Σύνοδο, γιατί κάθε δίμηνο κάνουμε μια πανελλήνια Σύνοδο Προέδρων των Νομαρχιακών Επιτροπών, στην οποία μάλιστα έχουμε και ενημέρωση από τους υπουργούς, και μέσα από αυτή την, ας το πω, πολύ συχνή επαφή έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις και να πιέζουμε κι εμείς για καλύτερη και πιο εύρετη λειτουργία. Πρόσφατα ήσασταν Χαλκιδική. Πού ήταν? Χαλκιδική. Αυτά επειδή είναι κοντά, να πούμε. Ναι, ναι. Ναι, είχα διαβάσει στον τύπο, γιατί παρακολουθώ τον τύπο και είμαστε τον συμπολιτευόμενο και τον αντιπολιτευόμενο. Ναι. Επομένως, έχω μία ενημέρωση για τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Οι υποχρεώσεις ενός Προέδρου της ΝΟΔΕ όταν είναι το κόμμα του στην κυβέρνηση είναι περισσότερες? Σίγουρα είναι περισσότερες, γιατί και οι απαιτήσεις του κόσμου είναι περισσότερες και έτσι θα έπρεπε. Και η θέση είναι πιο υπεύθυνη. Βέβαια. Κοιτάξτε, η υπευθυνότητα υπήρχε και πριν, υπάρχει και τώρα. Τώρα ζητάει όμως αποτελεσματικότητα. Για να γίνω σαφής, δεν το εννοώ με την κακή έννοια αυτό το πράγμα. Όταν είσαι αντιπολίτευση, καταγγέλεις. Έτσι. Δεν είναι. Όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να επιλύσεις. Καλείσαι να επιλύσεις. Έτσι.
Και τουλάχιστον, αν όχι να μπορέσει να επιλύσεις άμεσα, αλλά να δώσεις χρονοδιάγραμμα επίλυσης. Γιατί ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν από μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει μέσα από μια επαφή με κάποιο υπουργό ή μια αρμόδια επιτροπή να ενημερώσει τον κόσμο για το χρονοδιάγραμμα επίλυσης των προβλημάτων που καθένας αντιμετωπίζει. Αυτό το βηματισμό ψάχνουμε να βρούμε και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και το βρίσκουμε, γιατί πραγματικά η μετάβαση από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι δύσκολη. Εσείς βέβαια είστε και επαγγελματίας. Είστε πολιτικός μηχανικός. Ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος. Με λίγο χρόνο. Ελεύθερος. Αυτή τώρα η ενασχόληση, διότι είπα προηγουμένως ότι ένας κύκλος με πολιτικά πρόσωπα που κλείνει προχθές αποχαιρέτησε τον Γιώργο τον Πετρίδη, που αυτός αποχαιρέτησε τις υποχρεώσεις του. Ανέλαβε κάποιες προς άλλες. Το δικό του το κόμμα λοιπόν, και στο διάλειμμα που συζητούσαμε έλεγε ότι πραγματικά ορισμένες φορές αποβαίνει σε βάρος των προσωπικών σου ενασχολήσεων. Σίγουρα. Απλά και μόνο πιστεύω ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος δουλεύει χρόνια σε μια δουλειά και έχει καταξιωθεί μέσα από τη δουλειά του, δεν πρέπει να αφήσει τη δουλειά, γιατί μέσα από τη δουλειά του έγινε αυτή η καταξίωση. Δηλαδή δεν γίνεται αντίστροφα, δεν δίνει η θέση την καταξίωση, η καταξίωση δίνει τη θέση. Εδώ δεν υπάρχει το ασυμβίβαστο. Ναι. Ας πούμε. Εδώ υπάρχει έτσι. Κάτι άλλο όμως. Ναι. Μας βάλανε στο καινούριο καταστατικό ότι θα πρέπει από το νέο συνέδριο και μετά να έχουμε δύο συνεχόμενες θητείες στις θέσεις των προέδρων. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι κάποιος επάπειρο πρόεδρος, όπως γινόταν παλαιότερα. Θα πρέπει να έχει δύο συνεχόμενες θητείες και μετά να αποχωρεί. Εφόσον θέλει. Όχι. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Τελειώνει μία θητεία, δεν μπορεί να φύγει δηλαδή. Ναι, βεβαίως μπορεί να φύγει, αλλά έχει το δικαίωμα το μέγιστο δύο θητείων. Ναι, αυτό εννοούσα, εφόσον θέλει δύο θητείες. Μάλιστα. Ποιες άλλες δεσμεύσεις έχει ένας γραμματέας? Εσείς, ας πούμε, μεθαύριο, όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές, μπορείτε να είστε υποψήφιος βουλευτής στο νομό Ροδόπης ή οπουδήποτε αλλού? Σύμφωνα με το καταστατικό και πάλι με καινούργιες διατάξεις που έχουν μπει, θα πρέπει όλοι οι πρόεδροι των νομαρχιακών, εφόσον θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει 6 μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών να παραιτηθούν από τη θέση τους, ώστε να μπορέσει να υπάρξει και μια ομαλή μετάβαση στον κομματικό μηχανισμό. Όπως γίνεται και στους κρατικούς λειτουργούς, γενικούς γραμματείς υπουργείων και τέτοια πράγματα. Φυσικά εκεί γίνεται για λόγους να μην χρησιμοποιήσει κάποιος τη θέση του προς άγρα ψήφο, αλλά εδώ γίνεται ώστε να υπάρχει μια ομαλή λειτουργία του κομματικού μηχανισμού και να μην διαλύεται ο κομματικός μηχανισμός τελευταία στιγμή. Και εδώ το ίδιο είναι. Εσείς έχετε καλύτερη επικοινωνία με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από ότι έχει ένας απλός οπαδός? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε αποδέκτες όλων των πληροφοριών και οι βουλευτές. Ας πούμε, έχουμε έναν πολιτικό μηχανικό αναλόγων προϋποθέσεων με τις δικές σας, ο οποίος είναι και μέλος ακόμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχει υπεύθυνη θέση. Αυτός δεν επηρεάζει τόσο τον απλό ψηφοφόρο όσο εσείς. Εσείς φαίνεστε. Σίγουρα. Και όταν λέω εσείς... Και μπήκε αυτή η ασφαλιστική κλίδα μέσα στο καταστατικό. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ήταν έντονο το προεκλογικό κλίμα για τις εκλογές της 7 Μαρτίου του 2004. Μου θύμισε την περίοδο του 1981 που έρχονταν το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Κάνω αυτήν την αναλογία. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου και πραγματικά ο κόσμος ζητούσε αλλαγή. Αλλά από την άλλη πλευρά και η Νέα Δημοκρατία πλέον είχε οργανωθεί καλά. Δηλαδή τα 7 χρόνια που ήταν ο Κώσο Καραμαλής στην αρχηγία της παράταξης, ορίμασαν όλους μας. Και τον ίδιο και εμάς και το κόμμα. Και μπορέσαμε και βρήκαμε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να έχουμε πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, κομματικής εξουσίας. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη, αλλά και ο κόσμος ήταν έτοιμος και ζητούσε αυτή την αλλαγή. Και ακριβώς υπήρχε αυτή η ένταση, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, μεταξύ του ΠΑΣΟ που πλέον είχε κλείσει τον κύκλο της κυβέρνησής του και της Νέας Δημοκρατίας που ερχόταν. Και εμείς όμως ήμασταν έτοιμοι. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε σχεδόν 15 μήνες
ηρεμούν περισσότερο τα πράγματα ή υπάρχει αυτή η διάθεση πάντοτε για έντονη αντιπαράθεση? Όχι, νομίζω ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός στην δημοκρατία και αυτό είναι καλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει και ανταλλαγή απόψεων και μάλιστα μερικές φορές και ανέβασμα των τόνων και αυτό είναι καλό. Όταν κάποιος εφησυχάζει στα κεκτημένα, το μόνο που κάνει είναι να χάνει το πεδίο δράσης και να χάνει και την επαφή με την πραγματικότητα. Νομίζω ότι συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς, το ίδιο δυναμικά. Όπως σας είπα και προηγουμένως, βρίσκουμε και το βηματισμό μας στη καινούργια πλέον μορφή που δίδεται στο κόμμα σαν κυβερνητικό κόμμα και μέσα και από τις δικές μας πιέσεις των προέδρων και των πιέσεων που δεχόμεθα εμείς από τους απλούς ψηφοφόρους, από τη συνεργασία που έχουμε με τους βουλευτές, από τη συνεργασία που έχουμε με τους τομεάρχες του κόμματος, αρχίζουμε και βρίσκουμε αυτή ακριβώς τη χρυσή τομή που θα μας δώσει τη δυνατότητα της καλύτερης επικοινωνίας και της ταχύτερης διεκπαιρέωσης των υποθέσεων. Και νομίζω ότι σε αυτό πάμε καλά και θα πάμε και καλύτερα. Μάλιστα. Σε κάποιο συνέδριο πάλι των Προέδρων, δεν ξέρω αν ήταν συνολικά της χώρας, πολύ πρόσφατα ο κύριος Καραμαλής σας αποκάλεσε Μουτζαχετίν. Ναι. Πραγματικά οι πρόεδροι των ομαρχιακών. Πού ήταν αυτό, πρόσφατο ήταν. Αυτό ήταν στο γεύμα που είχε γίνει στην περασμένη Σύνοδο Προέδρων, μετά από την ομιλία του Προέδρου. Μας έκανε και ένα τραπέζι μόνο τους Προέδρους και μας απίφθινε το λόγο, γιατί το ξέρουμε όλοι επειδή έχουμε συχνή επαφή. Και πραγματικά θεωρεί, και εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας, από το στενό κύκλο συνεργατών του Προέδρου και υπάρχει και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας αλλά και πολύ καλή χημεία. Και πραγματικά αν κάποιος ζήσει τον Κώστο Καραμαλή από κοντά, έτσι πολύ κοντά, και ακούσει το λόγο του, πραγματικά ενθουσιάζεται. Δηλαδή σας λέω ότι σε αυτό που αναφέρετε, ότι οι μισοί πρόεδροι κλαίγαν και μισοί τα πάνε στο τραπέζι και φωνάζαν. Μπαίνει το συναισθηματικό μέρος. Τώρα όμως μου δίνετε την αφορμή να παρατηρήσω ότι εσείς της Νέας Δημοκρατίας πάντοτε εξαίρετε τους αρχηγούς σας, τους επενείτε. Ναι, νομίζω είναι, ότι είναι ένα γνώρισμα. Είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, είναι δημοκρατία, έχει αλλάξει πολλούς αρχηγούς. Ναι, πάρα πολλούς. Και νομίζω ότι κάθε φορά ο κάθε αρχηγός είχε τη στήριξη, την απόλυτη στήριξη του κομματικού μηχανισμού. Αλλά αυτή τη φορά με τον Κώστα τον Καραμαλή τα πράγματα είναι πλέον πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Και με τον Εύετ, βεβαίως. Έτσι πιστεύω εγώ, δεν θυμάμαι διάφορες προεκλογικές αναμετρήσεις με τον Σιμίτη, τι έγραφε ο τύπος, ναι, για τον Εύερτ σε αντίθεση με τον τύπο που υποστήριζε τον Σιμίτη. Και τέλος πάντων, άλλο θέμα είναι αυτό. Υπάρχει πάντοτε μία έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών στο κέντρο. Στην περιφέρεια υπάρχει αυτή η διάθεση. Κοιτάξτε, ας πούμε βλέπουμε σήμερα, είδα εγώ θα σας πω, σήμερα είδα τον Βενιζέλο με τον Σταύρο, επίτηδες κάθισα και έψαξα να δω, επειδή θα μιλούσαμε μαζί σας, και χθες είδα τον Λικουρέντζο με τον Πρωτόπαπα. Ήταν έντονοι διαξυφισμοί, πολλές φορές και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Στην περιφέρεια ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί? Όχι, δεν το πιστεύω. Αν είχατε... Πιστεύω ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή τα πράγματα είναι πιο απρόσωπα. Εκεί δηλαδή κάποιος μπορεί να μην βγει καθόλου στην περιφερειά του και μέσα μόνο από την τηλεόραση να εκλεγεί. Οπότε προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις μέσα από την τηλεόραση. Εδώ στην περιφέρεια είμαστε όλοι γνωστοί. Δεν μπορείς να αντιπαρατεθείς σε τέτοιο επίπεδο με τον αντίπαλό σου, ας το πω αντίπαλο εισαγωγικά. Αντίπαλο, ναι, δεν είναι κακή. Νομίζω ότι εμείς τα έχουμε παρεξηγήσει, είναι αντίπαλο. Ναι, ιδεολογικός αντίπαλος, ναι, αλίμονο. Μπορεί μια μέρα να πίνεις καφέ μαζί, να συζητάς και την επόμενη μέρα να βρεθείς σε αντιπαράθεση. Κάθαρα ιδεολογική αντιπαράθεση. Εδώ νομίζω ότι είναι πιο αμβλημένα τα πράγματα, όπως γενικά όλα τα πράγματα είναι αμβλημένα στην περιφέρεια, και νομίζω ότι είναι και καλύτερα. Γιατί μερικές φορές αυτή η στήρα αντιπαράθεση, αυτά οι φωνασκίες των παραθύρων, επειδή εγώ προσπαθώ να παρακολουθώ όσο δυνατόν περισσότερες τέτοιες πολιτικές ομιλίες, κουράζει εμένα που είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες διαδικασίες, για να κάθομαστε πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να συζητάμε. Και να λέμε κουράζουμε. Πάντα.
Φανταστείτε, φανταστείτε σε έναν άνθρωπο. Να λέμε πάντα τα ίδια. Ακριβώς. Τα ίδια πράγματα. Ο ξύλινος λόγος που λέει. Θέλω, θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι σε αυτό συμβάλλουν και τα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα. Για να ανεβάζουν τηλεθέαση. Δεν επιδιώκουν την ενημέρωση, το έχω πει πολλές φορές. Ενδεχομένως ορισμένοι θα με θεωρούν μονότονο. Δεν επιδιώκουν την ενημέρωση. Οποιοδήποτε θέμα τίθεται προς συζήτηση στο τραπέζι, δεν τους ενδιαφέρει να διαλευκανθεί. Απλώς. Να υπάρξουν αντισυγκρόμενες απόψεις και να ανεβάσουν την τηλεθέαση. Αυτό το πράγμα επιδιώκουν. Γι' αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα τι απάντηση θα μου δώσετε. Υπάρχει μια αντίληψη σε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού ότι έχετε κατασυκουφαντήσει το ΠΑΣΟΚ σε μέγιστο, σε υπέρμετρο βαθμό. Αυτό το πράγμα πώς το καταφέρατε? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια αντίληψη. Πώς δεν υπάρχει? Εδώ αντίληψη όλος υπάρχει. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι όπου ΠΑΣΟΚ και καταχραστής, ανήθικος, μην χρησιμοποιήσω εγώ τώρα άλλες εκφράσεις. Αυτό... Μία αρνητική αντίληψη υπάρχει. Αυτό δεν οφείλεται σε εμάς. Αυτό οφείλεται στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι λέτε. 20 χρόνια εξουσίας του ΠΑΣΟΚ. Mm. Τελικά έφθυραν και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στον κόσμο και τελικά αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έλεγε η Νέα Δημοκρατία φαίνονται τώρα και στις εσωκομματικές διαδικασίες που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή όταν... δείτε τώρα μεταξύ τους, σήμερα σας θυμίζω δηλώσεις του Πάγκαλου, μιλώ για σκουπίδια, δεν μιλώ για στελέχη, δηλαδή απαξιεί θέσεις άλλων υψηλόβαθμων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι μια περίοδος περισυλλογής και ανταλλαγής απόψεων, ακόμα δεν βγήκανε στην αντιπολίτευση, αρχίζουν και μαλώνουν. Αυτό νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία το πέρασε, μην κρυβόμαστε. Αυτό, το πέρασε. Αυτό όμως... Αλλά το πέρασε όμως πριν πολύ καιρό, ηρέμησε, ορίμασε και ήρθε στην εξουσία. Αυτό θα πάθει και το ΠΑΣΟΚ. Πέρασε καιρό να οριμάσει. Λέω για το άλλο θέμα. Εσείς έχετε κατασυκοφαντήσει το ΠΑΣΟΚ ως καταχραστή της εξουσίας. Αυτό το πράγμα λέω. Τώρα μεταξύ των ατόμων, των πολιτικών ενός κόμματος, αν υπάρχουν προστρίβες, είναι άλλο θέμα. Ναι. Όταν συζητάνε τώρα δύο, ένας νεοδημοκράτης και ένας ΠΑΣΟΚ. Λέει ο νεοδημοκράτης, εσείς που κάνετε αυτό και εκείνο και λέει και στο τέλος λέει δεν εννοώ εσάς, εσείς βέβαια είστε ένας άνθρωπος κτλ. Δηλαδή σε κατάτομο αντιπαράθεση είναι όλοι καλοί. Ναι. Επομένως πού είναι οι κακοί? Οι κακοί. Οι κακοί τελικά... Ο λαός με την ψήφο του. Δεν ξέρω αν έγινα, όχι, δεν ξέρω αν έγινα σαφής με αυτό που λέω. Αυτό που, που λέγαμε προηγουμένως περί απρόσωπης αντιπαράθεσης στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, βλέπετε ότι εμείς είμαστε φίλοι, μιλάμε ο ένας τον άλλο με το μικρό μας όνομα, αλλά ο ένας βρίζει τον άλλο ασύστολα για οτιδήποτε συμβαίνει. Μάλιστα. Αυτό δεν ισχύει στην περιφέρεια και δεν πρόκειται ποτέ να ισχύει. Γιατί είμαστε μικρή κοινωνία και ο ένας ξέρει και είναι καλό. Φυσικά αυτό είναι καλό. Αν βλύνει και μια και μου δίδεται εφαλτήριο να κάνω κι εγώ έναν υπαινιγμό, όχι έναν υπαινιγμό, ένα ευθύ ερώτημα. Αναφερόμενο εσείς τον Πάγκαλο και τον Χρυσοχοίδη. Εγώ τώρα να αναφέρω την περίπτωση την χθεσινή με τον Ρεγκούζα. Ο Ρεγκούζας είπε ότι ήταν έολες οι εκτιμήσεις μας για τον προϋπολογισμό του 2005, διότι έχουμε έλλειμμα 1,3%. Ναι. Αυτό βολή εναντίον τίνος ήταν. Του εαυτού του φυσικά, υφυπουργός οικονομικών είναι. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό του απευθυνόταν. Όχι εναντίον του Πέτρου Δούκα. Αλίμονο, γιατί είναι υφυπουργός του κυρίου Ρεγκούζα. Δηλαδή, όπως τις ίδιες αρμοδιότητες που έχει ο κύριος Δούκας, έχει ο κύριος Ρεγκούζας. Νομίζω, δηλαδή, είναι μια διαπίστωση του κυρίου Ρεγκούζα, πραγματική διαπίστωση, την οποία έκανε. Δεν νομίζω ότι είναι ευθεία βολή προς κάποιον άλλον, γιατί αναφερόταν στο δικό του Υπουργείο και κύριε αυτός παίρνει και τις ευθύνες. Γιατί αυτός είναι και ο αρμόδιος της ύπαρξης όλων των φορολογικών εσόδων. Ακριβώς αυτό, επειδή είναι αυτός ο αρμόδιος, υπάρχει παλιότερη δήλωση του Πέτρου Δούκα, ο οποίος είπε ότι έχουμε υστέρηση εσόδων. Ναι. Που ήταν βολή εναντίον του Ρεγκούζα. Μήπως το ανταπέδωσε το λάχισμα? Κοιτάξτε, δεν είναι απλά και μόνο μία δήλωση που γίνεται που είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι βολή κανός. Ίσα ίσα ο ίδιος ο άνθρωπος που την κάνει και ο αρμόδιος για να εισπράξει τα χρήματα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω πίσω από όλα αυτά είναι ότι η αγορά έχει αναπνεύσει λίγο από τις επελάσεις του ΣΔΟΕ.
Δηλαδή σας θυμίζω τις τελευταίες μέρες του Πασό. Θα το καταργήσετε. Ήδη καταργήθηκε. Ήδη καταργήθηκε. Το ΣΔΟΕ δεν έχει σχέση με την αγορά πια. Σας θυμίζω τον τελευταίο καιρό της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε μαγαζί το οποίο να άνοιγε το πρωί και να μην φοβόταν θα το έρθει το ΣΔΟΕ. Με όλα τα επακόλουθα. Τώρα δεν πηγαίνουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα έσοδα. Τι θα γίνουν, ποιος θα τα μαζέψει όμως. Ναι, δεν μπορούμε όμως να πάρουμε μια αγορά και να την ξεζουμίσουμε εντελώς, η οποία ήδη η αγορά στενάζει. Για οικονομικούς λόγους που οφείλονται και σε άλλα παγκόσμια. Παρατηρεί όμως σήμερα ο τύπος και χθες ακόμα που προέκυψε αυτό το θέμα ότι η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτική με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κάνει θετική λογιστική εκτίμηση των οικονομικών μέτρων και κοροϊδεύει εμάς αφού ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν την κοροϊδεύει. Τα στοιχεία δημόσια τα δίδει ο Ρεγκούζας, δεν κοροϊδεύει. Ναι. Εμείς σας θυμίζω ότι όταν ο Κώστος Καραμαλής κατηγορούσε ότι το έλλειμμα είναι υπερδιπλάσιο του 1,8 που έδιδε τότε ο κ. Σημίτης, κατηγορούσαν το ότι σπεκουλάρουν πάνω στο θέμα της οικονομίας και μειώνουν την διεθνή θέση της χώρας. Και τελικά το έλλειμμα όχι διπλάσιο, τριπλάσιο ήταν και όχι με δικά μας στοιχεία, με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο θέμα της απογραφής έγιναν τρεις προσπάθειες. Είπατε 1,8. Έτσι δεν είναι. Έδιναν τα στοιχεία του κ. Σημίτη τότε. Τα στοιχεία του ΠΑΣΟ. Εσείς το βγάλατε 2,6, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη φορά. Μετά το βγάλατε 3,9 και στο τέλος κατέληξε να είναι όσο είναι. Υπολογίζαμε σαν Νέα Δημοκρατία ότι θα είναι διπλάσιο. Όταν... Αλλά τελικά πήγε στο 6,5 και αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι πραγματικά η λογιστική τρύπα για την οποία κατηγορούσαμε την Ελλάδα ότι αποκρύπτει αυτά τα στοιχεία και σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη να μας βάλει στο σκαμνί, αλλά μας άφηνε περίοδο χάρητος λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή αυτό που θα έκανε η Νέα Δημοκρατία και αποκατέστησε τη διεθνή εικόνα της χώρας θα γινόταν ούτως ή άλλως και μάλιστα θα μας έλεγαν και στα δικαστήρια. Είναι μια απάντηση που ακούγεται και στα κεντρικά κανάλια. Μα έτσι είναι και αυτή είναι η πραγματικότητα των γεγονότων. Υπάρχει όμως και μια αναφορά του Economist. Αυτά τα διαβάζω στον τύπο. Ναι. Γιατί ενδεχομένως θα μου πείτε τον διαβάσατε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Η δουλειά σας είναι. Ό,τι διαβάζω στον τύπο. Και σας είπα ότι ενημερώνομαι. Στο διαδίκτυο διαβάζω σχεδόν όλες τις εφημερίδες. Στα κύρια σημεία που έχει μια εφημερίδα ρίχνω μια ματιά. Η οποία κατακρίνει και την Ελλάδα και την Πορτογαλία για την απογραφή και για την τακτική να υπονομεύσουν την προγενέστερη διακυβέρνηση της χώρας. Κοιτάξτε, είναι ένα άρθρο του Economist. Μια άποψη. Το θέμα είναι όταν έχεις μια χώρα η οποία παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδίδει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχει μια λογιστική καθαρότητα. Εάν δεν υπάρχει αυτό, κάποια στιγμή αυτά όλα θα φανούν. Και αυτοί που δίνουν τα λεφτά δεν είναι οι κουτόφραγκοι. Mm-hmm. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω, η οποία θα τα βγάλει στη φόρα. Νομίζω ότι το σωστό είναι να τα βγάλεις εσύ πρώτος, να είσαι καθαρός και να σας θυμίσω ότι τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τελικά λογιστική τρύπα. Μπορεί να το λέει η Νέα Δημοκρατία, να την κατηγορούσαν, αλλά η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι είναι κατανοητό και χιλιοϊπωμένο, αλλά ξεκίνησε από το έλλειμμα που διαπίστωσε Ρεγκούζας. Και θέλω αυτά τα πράγματα να τα συγκρίνω, διότι εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο πράγμα. Εν γνώση μας ψηφίζουμε τον πρώτο προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας του 2005. Το ψηφίζουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Εν γνώση μας ότι 1,3 μας λείπει. Αυτό δεν είναι ψέμα. Όχι, δεν είναι ψέμα εφόσον εγγράφεται στον νέο προϋπολογισμό. Όχι, δεν γράφεται. Ίσως κελισμένος είναι ο προϋπολογισμός. Κοιτάξτε τα έσοδα. Συγγνώμη, τα έσοδα ο προϋπολογισμός έχει αλφα έσοδα. Δεν γράφει αλφα πλην 1,3 δις. Δεν γράφει. Σύμφωνοι. Γράφει αλφα έσοδα. Τα έχουμε. Ο προϋπολογισμός όμως μιας χρονιάς έχει και έσοδα προηγούμενης χρονιάς και έσοδα επόμενης χρονιάς. Αυτά είναι οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή όταν προκαταβάλεις τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων για την επόμενη χρονιά μπαίνουν σε κάποιο προϋπολογισμό. Αυτό που εγώ θα ήθελα να εστιάσω είναι αυτό που είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία ακολουθάει την ίδια πολιτική. Τελικά φαίνεται και με τις κινήσεις πλέον του ΟΤΕ που άνοιξε
του ασφαλιστικού των τραπεζών. Θα μου επιτρέψει να το συζητήσουμε. Όχι, δεν είναι η ίδια διακυβέρνηση. Να το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα αυτό, διότι είναι ειδικό κεφάλαιο. Είναι πραγματικά διαφορετική. Και αυτό που θα προσπαθήσει και θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία είναι να δώσει αυτή την αναπτυξιακή πνοή που χρειάζεται επιτέλους η χώρα. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική που ακολουθούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτή που μας έφτασε εδώ που είμαστε τώρα. Το γεγονός, αυτό το πράγμα γιατί το λέτε όμως, το λέτε όλοι στη Νέα Δημοκρατία και εμένα ως πολίτη, με εντυπωσιάζει. Πού βρισκόμαστε δηλαδή. Εγώ βλέπω να το μεγαλώσω λιγάκι. Βεβαίως. Όχι ως ερώτημα, ως τοποθέτηση. Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα. Ταξιδεύοντας κανείς βλέπει τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Πηγαίνοντας στην Αθήνα βλέπει μια Αθήνα που είναι κατά 1000% διαφορετική από ό,τι πριν 3-4 χρόνια. Γιατί έτσι αυτή η μιζέρια που είμαστε, Πού είμαστε? Είμαστε στο γεγονός ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα ανέχονται στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή δεν υπάρχει εισροή ζεστού ξένου χρήματος από το εξωτερικό, το οποίο χρήμα θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη ώστε να ανεβεί το επίπεδο της χώρας. Η ατμομηχανή της οικονομίας ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το δημόσιο με τις εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τραβούσε από πίσω του. Με δημόσιες επενδύσεις στην οικονομία. Μόλις σταμάτησαν αυτές οι επενδύσεις, έπεσε η ανάπτυξη. Είδατε σε πόσο γυάλινα πόδια στηριζόταν η οικονομία. Λέει λοιπόν και ο φίλος μου ο Θανάσης, που ενδεχομένως μας ακούει, και μου είπε να θέσω το ερώτημα. Έχω πολλούς που μου λένε να σας θέσω ερωτήματα. Να σας ρωτήσω ότι στο διάστημα των 15 μηνών, αν είναι λίγο σκληρό, αλλά το είπε ο άνθρωπος, αν έπεσε ένα σακί τσιμέντο στη Ροδόπη. Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Κοιτάξτε, πήγαιναν πολλά στη Ροδόπη. Περίπου σας έχει κάνει μία ενημέρωση δια του τύπου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στυλιανίδης, για τα πεπραγμένα του Υπουργείου του στην Ευρώπη, στην Ροδόπη. Αλλά δεν είναι μόνο το σακί τσιμέντο. Υπάρχουν ορισμένα έργα τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά δεν προχωράνε λόγω μη ύπαρξης πολιτικής βούλησης. Δηλαδή, εμείς έχουμε βγει ξεκάθαρα και ο Υφυπουργός ότι πρέπει επιτέλους αυτός ο κάθετος ο δικός άξονας να γίνει μια ώρα αρχίτερα. Χάνουμε τις προτεραιότητές μας, θα μας περάσουν οι όμοροι νομοί και όταν η Βουλγαρία θα είναι το 2007 πλήρως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς δεν θα έχουμε δρόμο για να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλούτο που θα αρχίσει να υπάρχει. Αυτά όμως όλα είναι έργα τα οποία δεν γίνονται επειδή δεν υπάρχει βούληση, δεν γίνονται επειδή κάποιοι κολλησιουργούν. Κάποιοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Κάποιοι όμως, κύριε Κοτσάκη, είναι η κυβέρνηση σημερινή. Όχι, η κυβέρνηση σημερινή δια του επισήμου στόματος του κυρίου Στυλιανίδη έχει πει ότι επιτέλους πρέπει να γίνει αυτός ο άξονας. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο κυβερνητικό. Πιέζει δηλαδή, ο τόπιος υπουργός. Βεβαίως. Ναι, αλλά όταν υπάρχουν. Η ευθύνη είναι συνολικά της κυβέρνησης. Όχι, δεν όταν είναι... υπάρχουν προσφυγές κάποιων κατοίκων. Δικαιολογημένες ή όχι. Ναι. Στις οποίες όμως προσφύγες δεν υπάρχει στήριξη τοπικών παραγόντων. Οι τοπικοί παράγοντες βγαίνουν και μιλάνε για επιτροπές. Δεν βγαίνουν και να πούν ναι, αναλαμβάνουν το πολιτικό κόστος θετικό ή αρνητικό, γιατί βλέπω μακροπρόθεσμα αυτό το έργο θα ωφελήσει τον τόπο. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί παράγοντες? Δεν έχω ακούσει ξεκάθαρη θέση για το θέμα του οδικού άξονα από κανένα τοπικό παράγοντα. Μόνο ο κ. Στυλιανίδης στην Νέα Δημοκρατία βγήκε και είπε ότι πρέπει να γίνει ο τοπικός άξονας. Και τον δήμαρχο ακούω που το καταγγέλει συνεχώς και λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα εξασφαλισμένα για τον κάθε άξονα. Τα χρήματα υπάρχουν. Δεν είναι θέμα εκεί. Λέει ότι περιμένουμε... δεν υπάρχουν. Ναι. Ναι, τώρα εγώ βέβαια δεν θα κάνω. Ούτε και εγώ μπορώ να δικαιολογήσω του δημάρχου, αλλά τα χρήματα υπάρχουν. Δια επισήμου στόματος κυβερνητικού έχουν και του κ. Λογοσκούφη και του κ. Στυλιανίδη έχει λεχθεί ότι υπάρχουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να τελειώσουν κάποτε αυτές οι διαδικασίες του Συμβουλίου Επικρατείας και των προσφυγών, αλλά πρέπει να υπάρξει και πολιτική βούληση και πολιτική στήρηξη τοπικών παραγόντων για να προχωρήσει αυτός ο δρόμος. Αυτό έτσι που το λέτε χαίρομαι, αλλά
Έχω την εντύπωση ότι οι ευθύνες είναι καθαρά δικές σας. Όχι. Τα λεφτά υπάρχουν και περιμένουν να εκταμιευθούν. Και μάλιστα, εάν δεν εκταμιευθούν, θα μας τα πάρει και ο γειτονικός νομός της Ξάνθης, που τρέχει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα, για να μπορέσει να ανοίξει τον καθετωδικό άξονα. Και πάλι θα μείνουμε εμείς, ότι οι Ξανθιώτες και οι Ευρύτες τα κάνουν όλα και εμείς είμαστε πίσω. Δεν είναι έτσι. Κάποτε και οι Ροδοπέδες θα πρέπει να καταλάβουν ότι όταν θέλεις να κόψεις το καρπούζι, πρέπει να το κόψεις με μαχαίρι. Μάλιστα. Δεν γίνεται περιμένοντας να οριμάσει και να ανοίξει. Αυτό μόνο που θα πούμε στο δεύτερο μέρος, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σπάνουμε αυγά. Είναι αυτή η έκφραση. Αυτή η έκφραση που λέτε η καθημερινή, αλλά θα την πούμε στο δεύτερο μέρος. Θα κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, μια διακοπή μικρή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δεύτερο μέρος, αγαπητοί φίλοι, της σημερινής εκπομπής «Πρόσωπα και θέματα», προσκεκλημένος ο Δημήτρης Κοτσάκης, πρόεδρος της Νομαρχιακής Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδοπή. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε για ΟΤΕ, για ΔΕΗ και τέτοια πράγματα, για τράπεζες. Ο κόσμος είναι ενημερωμένος ήδη περί του ΟΤΕ. Και συμφωνεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Τουλάχιστον... Υπάρχει το ερώτημα ότι ένα μέρος των εξόδων για την εθελουσία έξοδο θα πληρώσει ο πολίτης. Εδώ τι απαντάτε? Κοιτάξτε, καταρχήν τη συμφωνία τη συνυπέγραψαν και τη σπάσκε. Ναι. Τώρα, άσχετα αν μετά τους τράβηξαν το χάλι κατά τα πόδια. Και ήταν ενήμερος και ο κύριος, ναι, Πολυζογόπουλος. Ό,τι αφορά τώρα... Δεν έχει σημασία την επικέντρωση την του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Για να την υπογράψουν όμως συζήτησαν με τους ανωτέρους τους. Όχι, ο πολίτης. Και αποφάσισαν ότι θα πρέπει να συνυπογράψουν. Άρα δηλαδή ήταν μια κοινή συνένεση. Μπορεί να ήταν αντάρτης αυτή, όπως επικρατήσει την πολιτική όρος. Εγώ άλλο ρωτώ, ότι μέρος των εξόδων για την εθελουσία έξοδο θα πληρώσει ο πολίτης? Αυτό είναι το ερώτημα που κάνω. Αυτό στο οποίο έχει και το ΠΑΣΟΚ έχει επικεντρώσει εκεί την αντιπολιτευτική του αιχμή, ας το πω έτσι. Να πω κάτι, ότι με τα σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε και ο κ. Αλογόσφιλος και ο κ. Παναγιωτόπουλος, από το 80% του κόστους θα καλυφθεί από τον ίδιο τον ΟΤΕ. Το υπόλοιπο 20% δεν αφορά τον ΟΤΕ, αφορά το ταμείο του ΟΤΕ, το τάποτε, με το οποίο, το οποίο 20% καλύπτεται από μετοχές του ΟΤΕ, το 4% που εκχωρεί το ελληνικό κράτος προς το τάποτε, ώστε να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει σαν εγγύηση και να πάρει δάνειο. Αυτό είναι περίπου γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω ότι λόγω των υποχρεώσεων της ελληνικής κυβέρνησης προς το τάποτε, κάθε χρόνο πληρώναμε γύρω στα 170 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση του ταμείου. Την τετραετία 2000-2004 πληρώσαμε 840 εκατομμύρια ευρώ προς το τάποτε. Τώρα, με 150 εκατομμύρια που είναι μετοχές, δεν είναι ρευστό, τελειώνει πλέον αυτή η υποχρέωση του ελληνικού κράτους. Άρα δεν πληρώνει στην ουσία ούτε δραχμή ο ένας φορολογούμενος και μάλιστα γλιτώνει 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο τύπος, ο αντιπολιτευόμενος, λέει ότι πληρώνει ο πολίτης. Και επειδή αναφερθήκατε για την θέση του ΠΑΣΟΚ, εγώ να σας υπενθυμίσω και τις θέσεις των άλλων δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ βέβαια έχει μια ξεκάθαρη θέση. Καλά, και λοιπόν είναι όλο κρατικά. Ναι, αλλά ο συνασπισμός θεωρεί αυτή τη συμφωνία ανήθικη, κοινωνικά ανήθικη, διότι δεσμεύει το μέλλον των ερχόμενων γενιών και προσδιορίζει τους όρους με τους οποίους θα τεθούν στην αγορά οι νέοι υπάλληλοι, οι μέλλοντες υπάλληλοι του ΟΤΕ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί θα πρέπει να ξεχωρίζουμε ένα υπάλληλο που μπαίνει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο από ένα υπάλληλο που δουλεύει στο εργοστάσιο? Μια ζωή, όταν μιλάνε για εργαζόμενους, μιλάνε για το δημόσιο. Γιατί ο νέος υπάλληλος του ΟΤΕ θα πρέπει να έχει περισσότερα προνόμια από κάποιον υπάλληλο που δουλεύει σε ένα εργοστάσιο? Από εδώ και πέρα πλέον θα έχει τις ίδιες δυνατότητες και αυτός που δουλεύει στον ΟΤΕ και αυτός που δουλεύει στο εργοστάσιο. Επιτέλους πρέπει να εξισωθεί αυτοί οι δύο κλάδοι, και όταν μιλάμε για εργαζόμενους να μην μιλάμε μόνο για το δημόσιο. Επίσης υπάρχει το επιχείρημα ότι γίνονται όλα αυτά προκειμένου να έχουμε έναν σφριγηλό οργανισμό, τακτοποιημένο και ταμιακά, διότι ο ΟΤΕ πρέπει να πούμε ότι είναι κερδοφόρος εδώ και μια δεκαετία και μόνο πέρσι έπεσε έξω, δεν ξέρω γιατί έπεσε έξω. Και όταν είναι τακτοποιημένος και από άποψη ασφαλίσεων και ταμείων και ταμείων,
εύκολα θα πουληθεί. Όχι, θα πουληθεί, ήδη είναι πουλημένος. Απλά και μόνο θα εκποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των μετοχών και δεν ξέρω αν θα δοθεί και το management. Αυτό είναι θέμα κυβερνητικής απόφασης. Αυτό δεν είναι τώρα, κύριε Κοτσάκη, αυτά που λέγε πέρσι και πρόπερσι ο κύριος Αλόγος Σκούφης, ότι πουλάει το Πασόκ τα ασημικά. Όχι. Τώρα δεν τα πουλάτε εσείς τα ασημικά. Κοιτάξτε. Γιατί δεν τα και πουλάνε. Μάλιστα γυαλισμένα, όπως είπαν εύστοχα μερικοί. Να σας πω γιατί δεν τα πουλάνε. Γιατί το Πασόκ προσπάθησε να πουλήσει τα ασημικά που λέγεται Ολυμπιακή. Και όχι μόνο δεν τα πούλησε, αλλά έδωσε και ένα τρισεκατομμύριο δραχμές, ασύλληπτο ποσό, για τη στήριξη Ολυμπιακής, η οποία έχει τόσο απαξιωθεί, που δεν την αγοράζει κανένας. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα λεφτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη. Θα πρέπει κάποιες δέκο να σταματήσουν να απομυζούν από την ελληνική εθνική οικονομία, από τον απλό πολίτη, mm-hmm. και να αρχίσουν να λειτουργούν στις συνθήκες ανταγωνισμού. Αν δεν λειτουργήσουν, όχι θα κλείσουν, δεν θα μπορούμε να τις πουλήσουμε όπως την Ολυμπιακή. Συμφωνώ για την Ολυμπιακή, αλλά πρέπει να παρατηρήσω ότι παγκοσμίως υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν μπορώ σε βάθος να αντιληφθώ ποια είναι τα αίτια. Παγκοσμίως υπάρχει. Εσείς το παρακολουθείτε, δεν μπορεί να μην το παρακολουθείτε. Ναι. Ο ΤΕΟ όμως... Όχι όλων των γραμμών, των κρατικών αερογραμμών. Όλων. Δηλαδή, θα σημίζω το παράδειγμα του και Κυπρίου, του Χατζηγεωργίου, που έχει κάνει την EasyJet, που όχι απλώς είναι κερδοφόρος, δεν ξέρει τι λεφτά βγάζει. Δηλαδή, ναι, είναι άλλη νοοτροπία επιτέλους θα πρέπει να λειτουργήσει. Η Aegean γιατί λειτουργεί κάτω από άλλες συνθήκες. Εγώ παρακολουθώ και αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού έχουν προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός της εθελουσίας εξόδου, το οποίο είναι πλουσιοπάροχο ως χειρονομία απέναντι σε αυτούς που είναι άνω των 50 ετών και χωρίς διάκριση. Δηλαδή, ο παπουτσής είναι 50 χρονών, εγώ βέβαια είμαι παραπάνω, έτσι, πρέπει να φύγει. Άχρηστος είναι να φύγει. Ο Κοτσάκης είναι 50 χρονών, είναι εξοικειωμένος στην υψηλή τεχνολογία. Μας κάνει, είναι χρήσιμος. Παρά τα αυτά, λόγω της ηλικίας και αυτός θα φύγει. Όχι, είναι θελουσία έξοδος. Δεν θα φύγουν όλοι. Όσοι θέλουν θα φύγουν. Μα γιατί να μην φύγουν. Ένας όταν θα πάρει 2,5 με 3.000 ευρώ τον μήνα στη σύνταξή του και θα πάρει και μία εξαγορά σε έτη γύρω στα 8 χρόνια, γιατί να μην φύγει. Θα πάει, θα βρει αλλού δουλειά. Θα πρέπει όμως να... Αλλού δεν θα βρει δουλειά. Βεβαίως. Όχι, δεν μπορεί να βρει αλλού δουλειά. Θα πρέπει να, νομίζω, σαν συνταξιούχος να έχει όλες τις δεσμεύσεις που έχει κάποιος συνταξιούχος του δημοσίου. Εγώ θα ήθελα να πω τούτο, ότι μέσα από αυτή την κίνηση της εξυγίασης αυτού του μεγάλου οργανισμού όπως είναι ΟΤΕ, θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ανταγωνιστικά, να αρχίσει να αποδίδει προς την ελληνική οικονομία και θα πρέπει στην τελευταία ανάλυση να μπουν και νέα άτομα, νέες τεχνολογίες, νέες γνώσεις μέσα για να μπορέσουν να δώσουν αυτή τη νέα αναπτυξιακή πνοή. Γιατί λέτε, δεν μπορούν τα παλιά στελέχη να λειτουργήσουν έτσι. Γιατί λέτε έτσι να εξυγιανθεί. Έχει εξυγιανθεί ούτε. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει εξυγιανθεί. Αφού είναι κερδοφόρος είναι. Κερδοφόρος επιχείρηση. Μάλιστα έχω διαβάσει ότι είχε κάπου 35.000 υπαλλήλους, 30 και κάτι. Διπλάσιους από τους κανονικούς. Και όχι, σήμερα έχει γύρω... Πάλι έχει διπλάσιους από τους κανονικούς. Όχι, σήμερα έχει γύρω στο 16-18. Ναι, και χρειάζεται 8. Δεν ξέρω πόσους. Ναι, χρειάζεται 8. Πώς έφυγαν αυτοί χωρίς να ακούσουν κάτι, τίποτα. Αυτοί όλοι, να μην κρυβόμαστε, όλοι ήταν πολιτικοί. Όλα είναι πολιτική πίσω από αυτά. Αυτές όλες οι μεγάλες ΔΕΚΟ είχαν γίνει μια μεγάλη δεξαμενή όπου γινόταν τοποθετήσεις ψηφοφόρων. Γιατί ήταν από τις προνομιούχες θέσεις που πληρωνόταν καλά και μέσα από εκεί γινόταν και διαχείριση ψηφοχειρική. Τα έκανε το Πασόκ. Επιτέλους πρέπει να τελειώσει. Λέτε εσείς ότι αυτά τα έκανε το Πασόκ. Δεν τα έκανε. 20 χρόνια ποιος τα έκανε. Εγώ τα έκανε. Δηλαδή ο Πασόκ. Για το ΑΣΕΠ τι λέτε εσείς. Το ΑΣΕΠ συνεχεί. Ότι δεν έκανε τίποτα. Βεβαίως έκανε. Ναι. Τους 250.000 που λένε τους συμβασιούχους εκτός ΑΣΕΠ. Ποιος σε έβαλε. Τι θα γίνουν οι συμβασιούχοι. Είδατε τώρα που μου παίρνετε άλλο. Είδατε που βγαίνει τώρα εμείς από τ' άλλο. Τι θα γίνουν οι συμβασιούχοι. Ακολουθούμε ακριβώς. Λέγατε ότι θα τους τακτοποιήσετε και χαίρομαι που εσείς αναφέρατε τον ακριβή αριθμό και όχι εγώ. Και έχει τακτοποιηθεί ένα ελάχιστο μέρος. Τι θα γίνουν οι άλλοι. Υπάρχει μια δέσμευση. Υπάρχει βεβαίως. Υπάρχει μια δέσμευση καταρχήν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που 4 χρόνια την είχε πίεζε προς το Πασόκ και το Πασόκ το αγνούσε. Γιατί μέσα από αυτούς τους συμβασιούχους γινόταν η παράκαμψη του ΑΣΕΠ. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί ακριβώς αυτό που είπε σε εφαρμογή των διατάξεων που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν μπορούν να γίνουν όλα τυχαία.
Αν γίνει μια προσφυγή, μπορεί να εκπέσει σε ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ναι, θα πρέπει δηλαδή αυτοί που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσα από καταγραφή που κάνει το ίδιο το δημόσιο να μπορέσουν να μονιμοποιηθούν και οι υπόλοιποι να πρημοδοτηθούν με μόρια ώστε είναι... μέσω του ΑΣΕΠ να μπουν μέσα στους... Επομένως είναι πάλι όμοιροι. Γιατί είναι όμοιροι, χάσανε τη δουλειά τους. Δεν τη χάσανε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, συγγνώμη. Γιατί υπάρχει ένας παραλογισμός εδώ αν... που τον βλέπω και στα μέσα ενημέρωση. Δεν ξέρω αν έχουν χάσει. Δηλαδή υπήρχε το ΑΣΕΠ. Βάλαμε 250.000 από το παράθυρο του ΑΣΕΠ και τώρα φταίει η Νέα Δημοκρατία. Δουλεύουν τώρα οι συμβασιούχοι. Βεβαίως δουλεύουν. Δεν τους έδιωξε κανένας τη δουλειά τους και θα πρημοδοτηθούν όταν ανοίξουν θέσεις μέσω του ΑΣΕΠ. Δεν μπορείς ξαφνικά να πάρεις 250.000 άτομα άκρητα και να τους ξαναβάλεις μέσα στο δημόσιο. Εδώ λέμε να το μειώσουμε. Θα βάλουμε και καινούργιους μέσα. Εσείς τώρα για ό,τι κακό σε ό,τι αφορά το προσωπικό, πέτε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, το Πασόκ. Το Πασόκ, ναι. Συγγνώμη. Όχι, αλήθεια. Επειδή μιλάμε συνεχώς για Νέα Δημοκρατία. Απλά και μόνο. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που δεν μπορείς να σβήσεις μια 20ετή διακυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν είναι 20 χρόνια, 18 χρόνια το Πασόκ. 18 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει σε αυτό το διάστημα. Βεβαίως υπάρχει. 74-81 ποιος ήταν η κυβέρνηση. Α. Ναι, εντάξει. Εκείνα γιατί πάμε πολύ παλιά. Γιατί τα ξεχάτε. Όχι, δεν τα ξεχνάμε. Μας τα θύμιζε ο Σιμίτης μέχρι πρόσφατα. 90-93. Δηλαδή ο κύριος Σιμίτης στις εκλογές του 2004 αναφερόταν στο 90-93, δηλαδή 11 χρόνια πριν. Εμείς αναφερόμαστε στο ένα χρόνο πριν και κατακρινόμαστε. Και σας θυμίζω, εσείς, ο κύριος Σιμίτης να αναφέρεστε 11 χρόνια πριν. Αν ενοχλείστε εσείς για το 90. Όχι, καθόλου δεν ενοχλείστε. 93, θα πρέπει να κρίνετε το Πασόκα το 93 και εδώ. Σίγουρα. Με αυτή τη λογική. Αλλά επειδή λέτε για τέτοια παιχνίδια και εγώ τα παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια, εγώ θα σας θυμίσω ότι το 1993, και είναι πολύ τραγελαφικό, αλλά πρέπει να το πω, είχαν διοριστεί 4 ποδοσφαιριστές όταν ήταν ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός ως άτομα με ειδικές ανάγκες. Είχε βουήξει το Πανελλήνιο. Εντάξει, ναι. Πληρώσαμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω θέλω να πω, ότι θέλω, όταν ένα κόμμα κατακρίνεται από τον ελληνικό λαό. Θέλω να πω καλοπροαίρετα ότι στην πολιτική πολλά παρατράγουδα γίνονται. Πάμε στις τράπεζες. Οι τράπεζες είναι υγιείς οργανισμοί. Είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Ναι, βεβαίως. Επιχειρείται το ΤΕΜΕ ΑΙΟΤΑ αυτή την περίοδο από την κυβέρνηση, μία τακτοποίηση ασφαλιστικών θεμάτων. Με τι πρόθεση όμως, για να πουληθούν στη συνέχεια. Φυσικά, είναι δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, ότι υποκρατικό έλεγχο θα παραμείνει μόνο η Αγροτική Τράπεζα, την οποία σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμο να την ιδιωτικοποιήσει. Mm-hmm. Δέσμευση ρητή του Κώστου Καραμαλή είναι ότι η Αγροτική Τράπεζα μόνο μένει υποκρατικό έλεγχο και όλες οι άλλες πρέπει να περάσουν και λόγω οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδιωτικό τομέα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κάνει την υπέρβαση και κάνει αγροτική πολιτική μέσω της Αγροτικής Τράπεζας και γι' αυτό την κρατάει. Οι αντιδράσεις που παρατηρούνται ήδη σήμερα, έχουμε απεργία και αύριο θα έχουμε. 48 ώρες δεν είναι. Έτσι νομίζω. Ναι, 48 ώρες. Ναι. Της εμπορικής και της εθνικής. Ναι. Οι αντιδράσεις αυτές δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία διαλόγου. Αν σε αυτή τη διαδικασία διαλόγου δεν προσέρχονται οι συνδικαλιστές γιατί ακριβώς τους έχουν τραβήξει το αυτοί λόγω του ΟΤΕ, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό, αλλά κάποτε πρέπει αυτό το θέμα να λυθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, οι υπάλληλοι των άλλων τραπεζών, ιδιωτικών τραπεζών, γιατί είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και θα πρέπει οι εμπορικοί και οι εθνικοί να έχουν άλλο είδος ασφάλειας. Είναι θέματα που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, οι ενδιαφερόμενοι να μάθουν, τα ξέρουν. Ναι, σας λέω, είναι και δέσμευση προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Μένει μόνο η Αγροτική Τράπεζα υποκρατικό έλεγχο. Δέσμευση είναι, κύριε Κοτσάκη, αλλά οι όροι όμως κάτω από τους οποίους θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, αυτοί έχουν σημασία. Ναι, μα κοιτάξτε. Ναι. Για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το έχω διαβάσει εγώ βέβαια και πολλές φορές, αυτά τα πράγματα τα λέει. Οι όροι όμως είναι ένα θέμα που τίθεται προς συζήτηση και διαπραγμάτευση. Έγινε με μεγάλο διάλογο και κοινή σύμπραξη και των συνδικαλιστών στον ΟΤΕ. Τους τράβηξαν τώρα αυτοί τους ανθρώπους, τα ρίσκε δεν το ξέρανε. Και ξαφνικά, επειδή θέλουν να ανεβάσουν τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ανεβάζουν το ίδιο θέμα στις τράπεζες και δεν έρχονται στις τραπέζες του διαλόγου. Δηλαδή, του ΟΤΕ που ήρθανε και βρήκανε μια φόρμουλα.
την οποία αυτοί ξέρουν καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ, γιατί εργάζονται μέσα εκεί. Αυτοί οι συνδικαλιστές δεν δούλεψαν για τον εαυτό τους, για το προσωπικό. Εξαντλημένα πολιτικά είναι αυτά τα θέματα στις συζητήσεις. Παρά τα αυτά όμως, πριν μπούμε, θέλω να πω σε τοπικά θέματα, πιο πολύ με ενδιαφέρουν, αλλά άμα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, αυτά τα βασικά, τα τρέχοντα, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι είχε άστοχες κινήσεις σε πολλά θέματα και τώρα μόλις άρχισε να σπάνει τα αυγά. Δεν μ' αρέσει αυτή η ορολογία, αλλά έχει καθιερωθεί. Δεν θέλω να την καθιερώθηκε και τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Όλος ο τύπος γράφει. Αυτό το λέει ο κόσμος. Ναι. Ξέρει ο κόσμος. Και θέλω να σταθώ στον βασικό μέτωπο. Τον είχατε κάνει σημαία για την αντιμετώπιση της διαπλοκής. Αποτύχατε παταγωδώς, εκτεθήκατε ως κυβέρνηση, εννοώ ως κυβέρνηση διότι είχε συμμετοχή ο Πρωθυπουργός. Από τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης είναι γνωστή η τριανδρία των Προκόπη Παυλόπουλου, Ρουσόπουλου και Παπαλιγούρα ως Υπουργού Δικαιοσύνης με τα νομικά. Υπήρχαν άνθρωποι που πήραν αποστάσεις. Λέγατε ότι υποστηρίζετε το Σύνταγμα. Τώρα εγκαταλείψατε την υποστήριξη του Συντάγματος. Όχι, αλλήμον. Υπάρχει αναστολή του βασικού μετόχου. Δεν υπάρχει απόσυρση του νόμου. Θα συνεχίσει. Και εγώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Πώς θα συνεχίσει? Με κάποιες τροποποιήσεις να εναρμονιστεί με το κοινοτικό δίκαιο. Ναι. Ο στόχος παραμένει όμως. Ο στόχος με την σύγκρουση με τη διαπλοκή παραμένει. Το Πασόκ που ήταν αυτά τα χρόνια. Το Πασόκ του λαού που ήταν αυτά τα χρόνια. Κυνηγούσε ο κύριος Κουλούρης, ο Ρομπέν των Λαϊκών που το λέγανε, κυνηγούσε την κυρία με τα κεντήματα. Και αυτός που έβαλε τα πρόστιμα, τον κύριο Παπαθανασίου, 17 εκατομμύρια ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Τελικά ποιος είναι με το κεφάλαιο και ποιος είναι με το λαό. Δεν μ' αρέσει έτσι να οδηγήσουμε τη συζήτηση, γιατί θα σας θυμίσω, ο κύριος Κουλούρης ήταν ενδεχομένως ο κατώτερος ως αξιωματούχος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Όχι, ο υφυπουργός ήταν. Ναι, ο υφυπουργός είναι ο κατώτερος. Να σας θυμίσω τον Κώστα Καραμαλή που πήγε στη γυναίκα με τα κεντήματα προεκλογικά. Μην την πάμε εκεί τη στιγμή. Όχι, άλλο αυτό. Είναι χειρότερο αυτό. Εγώ σας λέω ποιον κυνηγούσε. Ναι. Κυνηγούσε τις λαϊκές. Να μην βγούμε σε αυτό. Πρόστιμα έβαλε μια Δημοκρατία. Το Πασόκ είχε κάνει ένα νόμο σε ό,τι αφορά. Για το βασικό μέτωχο, να τελειώσω κάτι που, ναι, γι' αυτό, που με ρωτήσατε. Γι' αυτό θα πω. Η σύγκρουση με τη διαπλοκή. Ο οποίος νόμος δεν περνούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν είναι εντάξει. Ο οποίος είναι ακόμα ενισχύ. Ναι, αλλά δεν είναι εντάξει, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, εσείς όμως τώρα, το Πασόκ δεν τόλμησε να πει τίποτα. Εσείς δεν θα έπρεπε τώρα να φέρετε έναν νόμο καλύτερο, πιο εγκληματισμένο με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φέρατε έναν νόμο αυστηρότερο. Εξ αρχής σας είπαν ότι δεν περπατάει αυτό το πράγμα. Θα παραμείνει αυστηρότερος. Ναι, αλλά που δεν είναι ισχυρό. Μέσα από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί η φόρμουλα, αλλά ο στόχος είναι η σύγκρουση με τη διαπλοκή. Στο τέλος, δεν φταίει η κυβέρνηση που θέλει να συγκρουστεί με τη διαπλοκή. Θα ρείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει διαπλοκή. Δεν φταίει ο στόχος. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μπόμπολας τελευταία στιγμή έκανε πίσω και δεν πούλησε τα ΜΜΕ του στον κύριο Αγγελόπουλο. Γιατί πήρε από κάπου διαβεβαιώσεις. Και άρχισε μετά η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ρείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν συμφέροντα. Σας λέω ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε τα εύσχημα στην ελληνική κυβέρνηση για αυτόν τον νόμο. Η σύγκρουση με τη διαπλοκή θα συνεχιστεί. Ποιος είναι ο Επίτροπος? Ξένος. Κάποιος Δανός, δεν το θυμάμαι. Που μακρύβει. Όχι, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μα αυτή ήταν Όχι. Μιλάω για τον Επίτροπο Διαφάνειας. Υπάρχει θέμα. Η απόφαση είναι μία. Σύγκρουση με τη διαπλοκή. Ναι. Μπορεί να ήρθαμε σε δυσαρμονία με το κοινοτικό δίκαιο. Και εγώ δεν το πιστεύω, απλά και μόνο εκεί υπησύλθαν άλλα συμφέροντα που πίεσαν. Η γραμμή είναι μία. Η σύγκρουση με τη διαπλοκή θα συνεχιστεί. Θα βρεθεί η φόρμουλα εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο. Ούτε νομικά χρειάζονται ούτε τίποτα. Είναι ο νόμος σε πολλά σημεία ασύμβατος. Θα γίνει σύμβατος. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Ο στόχος συμφωνούμε στο στόχο. Ότι πρέπει να χτυπήσουμε τη διαπλοκή. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Εσείς, πολιτικός μηχανικός, Δημήτριος Κοτσάκης. Ένας. Να μην πω τώρα ποια εφημερίδα, ένας στην Κουμωτινή έχει μια εφημερίδα. Και επειδή είναι πολλές, θα μην ονομάσω μία. Εσείς εκ προημίου λέτε ότι αυτός που είναι εκδότης της εφημερίδας
είναι ανήθικος και παλιάνθρωπος, έτσι είναι ο νόμος. Αφού αποκλείει τα ΜΜΕ, ενώ ο Κουτσάκης που είναι πολιτικός μηχανικός είναι εντάξει. Τελειώνω με αυτό το θέμα, το ξέρω. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι. Απλά και μόνο λέει ο νόμος ότι όποιος ασχολείται με δημόσιες. Ναι. Με ΜΜΕ, προμήθειες, ναι, και δημόσια έργα δεν πρέπει να είναι συγχρόνως και ιδιοκτήτης ΜΜΕ. Ναι, γιατί. Αν διαλέγεις και παίρνεις ή το ένα ή το άλλο. Δεν σου, δεν σου κανένας. Μαζούμε σε ελεύθερη αγορά, ζούμε. Εγώ θέλω να κάνω όλες τις δουλειές. Ελεύθερη αγορά. Σε αυτό το τομέα δεν μπορεί να το κλείνω με αυτό το θέμα. Το ξέρει. Απλό είναι. Πάμε στην Ροδόπη. Πάμε στην Ροδόπη. Εδώ και πολλά χρόνια έχετε ατυχή αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Πού μπορείτε αυτό το πράγμα εξηγώντας το να το αποδώσετε? Είναι πολλά τα χρόνια. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εντάξει, και πραγματικά. Τι να πω, όχι, αφού καθένας το βλέπει. Νομίζω ότι συνέβησαν πολλά λάθη, συζητήθηκαν αυτά τα λάθη. Νομίζω ότι έγιναν κατανοητό ότι δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Και από εκεί πέρα οι στόχοι που τίθενται είναι όλοι μαζί να μπορέσουμε να πορευτούμε, να φέρουμε σε πέραση και αυτόν τον στόχο που έχουμε βάλει. Νομίζω ότι το βασικό από όλα αυτά, άμα τα βάλουμε κάτω και το δούμε το βασικότερο, ήταν η πολυδιάσπαση που υπήρχε στο χώρο, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί νωρίτερα, αποτελεσματικότερα. Γιατί δεν μπορέσατε να την αντιμετωπίσετε? Η πολυδιάσπαση βέβαια έγινε μόνο στις δημοτικές, στον πρώτο βαθμό. Το ένα, κοιτάξτε, ναι, αλλά ναι, το ένα συμπαρασύρει και το άλλο. Δημιουργείται το κλίμα. Βέβαια. Ναι. Νομίζω ότι ειδικά και εδώ στη δική μας την περιοχή η κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα επίπεδα λειτουργούσε σαν δεξαμενή μεταφοράς ψήφων από τον ένα χώρο στον άλλο. Νομίζω ότι τώρα πλέον που άρχισε αυτή η αλλαγή θα μπορέσουμε και εμείς να δούμε διαφορετικά το μέλλον. Σε άλλους νομούς δεν συνέβη το ίδιο φυσικά. Όχι, όχι, δεν θέλω νομούς, για άλλους νομούς. Τώρα μιλάμε για ειδικά την, εδώ στην Ροδόπη θέλω να μιλήσω. Ροδόπη Εύρω, ας το πάρουμε έτσι, επειδή είμαστε μαζί συγγενείς νομούς. Ναι, γιατί αυτοί που μας ακούνε καταναλώσαμε πολλή ώρα σε θέματα γενικά που ακούγονται κιόλας, αλλά εσείς είστε πρόεδρος της ΝΟΔΕ, έπρεπε να εκφέρετε την προσωπική σας άποψη. Ναι. Γι' αυτό. Ο κόσμος περιμένει να μιλήσουμε μόνο για την Ροδόπη τώρα. Βεβαίως. Νομίζω πλέον ότι η νέα δυναμική που δημιουργείται και με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα μπορέσει να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα και με την σοφία που έχουμε πλέον λόγω των γεγονότα που συνέβησαν το παρελθόν να μην τα ξανακάνουμε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα σε αυτό ακριβώς το στόχο που έχουμε θέσει. Και νομίζω θα ανταποκριθούμε και σε αυτό το στόχο πετυχημένα. Το γεγονός που λέγεται και είναι μακροχρόνια αποδεδειγμένο, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα βέβαια εδώ και 11 χρόνια προέκυψε και νομαρχιακή, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πάντοτε ψηφίζει αντίθετα από την κυβέρνηση. Την εθνική, ναι, στις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν θα σας επηρεάζει? Όχι, δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω αντίθετα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι καθαρά θέμα προσώπων. Δηλαδή, όχι καθαρά, αλλά μεγάλο ποσοστό στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πρόσωπα. Φυσικά είναι και οι ιδεολογίες πίσω από τα πρόσωπα και τα κόμματα που στηρίζουν τα πρόσωπα, αλλά επειδή είμαστε μικρές κοινωνίες και ο ένας ξέρει τον άλλον, νομίζω ότι τα πρόσωπα παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Δεν είμαστε ούτε Αθήνα ούτε Θεσσαλονίκη που χάνεσαι και μετράει πλέον η τηλεόραση. Εδώ ο καθένας ξέρει τον άλλο, την πορεία του και τον κρίνει πλέον σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν η επιλογή προσώπων είναι ουσιαστικό στο να έχεις μια σωστή εκπροσώπηση και να μπορείς να νικηφόρα να φέρει, να έχει αποτελέσματα. Στις διαδικασίες ή καλύτερα στα αποτελέσματα, στην ετοιμιγορία των διαδικασιών, θα υπακούσουν όλοι όμως? Κοιτάξτε, δημοκρατία έχουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πλέον σωστής λειτουργίας, σωστού προγραμματισμού, πειθούς, κουβέντας, διαλόγου, ώστε να μπορέσεις να πείσεις ότι αυτό είναι το καλύτερο. Και στο τέλος όλοι να συνασπιστούν γύρω από ένα πρόσωπο. Το γεγονός ότι υπάρχουν και προστριβές μεταξύ ατόμων. Αυτές πάντα θα υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Ας πούμε, μου είπε. Αλλά νομίζω ότι μέσα από
διάλογο και πειθό, ναι, μπορείς να βγάλεις μια κοινή συζητημένη, γιατί όλες τις τελευταίες ανάλυσες για τον ίδιο σκοπό, για την, ναι, ίδια ιδεολογία. Δύο διαδοχικές αναμετρήσεις, είχατε δύο ψηφοδέλτια στον Δήμο Κομωτινής. Ναι, μεγάλα λάθη. Ναι. Σας είπα. Και μου είπε, διάσπαση, σας είπα. Και μου είπε εδώ, εκεί που κάθεστε εσείς, ο Θόδωρος Τσάκωνας, γιατρός φίλος μου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως. Το ξέρω το Θόδωρο. Έτσι. Αλίμονο, μου είπε του, ναι, ότι αν είναι το τάδε άτομο συγκεκριμένα υποψήφιος, εγώ αντιπαρατίθεμαι με αυτό. Δεν θα ήθελα να το προσωποποιήσω. Ναι. Εγώ είμαι πρόεδρος νομαρχιακής και ο σκοπός μου είναι να είμαι η γέφυρα και ναι, αλλά και την άλλη φορά εσείς ήσασταν. Όχι, δεν ήμουν. Όχι, ο Μιχάλης ήταν, ο κύριος Αθανασιάδης. Είχε παραιτηθεί και ο κύριος Αθανασιάδης, διότι ήταν υποψήφιος. Οπότε είχαμε ένα κενό. Αυτό που σας έλεγα τώρα, το καταστατικό προσπαθεί να το διορθώσει και το διορθώνει. Ναι. Υπήρχε ένα κενό στην τοπική οργάνωση. Νομίζω όμως ότι έχει οριμάσει και η κεντρική διοίκηση πάνω σε αυτά τα θέματα, ώστε να αντιμετωπίσει πιο σωστά, πιο γρήγορα και πιο σωστά όλα αυτά τα θέματα. Να ασκήσει δηλαδή πιέσεις εκεί που επιβάλλεται. Δεν είναι θέμα πιέσεων, είναι θέμα πειθούς. Ξέρετε, είναι δημοκρατία. Πώς να τον πιέσεις κάποιον, άμα θέλει να κατέβει, κατεβαίνει. Το θέμα είναι να τον πείσεις ότι αυτό είναι για το κακό του τόπου και της παράταξης και του εαυτού του. Σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Κοτσάκη, θα είναι υποψήφιος δήμαρχος της Κομωτινής. Όχι, αυτό δεν μπορώ να πω τώρα για κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι πρόεδρος νομαρχιακής και λειτουργώ μέσα από κομματικές λειτουργίες. Επειδή σε μία εκπομπή με την κυρία Γιαμουστάρη έκανα ένα αρνητικό σχόλιο για κάποια κείμενα που γράψατε, ο Γιάννης ο Πετρακόπουλος, στον τύπο έγραψε ότι το γεγονός ότι ακούστηκε πως ο Δημήτρης Κοτσάκης ήταν υποψήφιος δήμαρχος προκάλεσε αναταραχή και τα λοιπά. Εμένα, ξέρετε, ούτε κρύο το ζέστη μου κάνει ποιοι θα είναι υποψήφιοι. Όχι, δεν είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε κάποιες τέτοιες δηλώσεις. Εγώ είμαι πρόεδρος νομαρχιακής και θα ακολουθήσω αυστηρά τις διαδικασίες που θέτει το κόμμα πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, το να βγει κάποιος και να μιλήσει τώρα, 1,5 χρόνο πριν για δημοτικές εκλογές, έχουμε πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, να σπάσουμε αυγά, όπου το κόμμα ενωμένο πρέπει να λειτουργήσει και έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν είναι μακρύ, δεν ξέρω πότε υπολογίζεται να γίνουν οι διαδικασίες, αλλά το διάστημα δεν το βλέπω να είναι και εξαιρετικά μακρύ, διότι οι υποψήφοι πάντοτε προετοιμάζονται, δεν κατεβαίνουν αυτό, το τελευταίο αυτό, κύριε Παπουτσί, ανήκει καθαρά στη δικαιοδοσία της κεντρικής διοίκησης του κόμματος. Τα ντοκουμέντα τι προβλέπουν της Νέας Δημοκρατίας? Τίποτα, προς το παρόν τίποτα. Στην ενημέρωση που είχαμε στη σύνοδο, τελευταία σύνοδο πρόεδρων στην Χαλκιδική, είχαμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Κοντό, τον κύριο Τσαρτσόνη και τον κύριο Δάνη Τζαμτζή, βουλευτή Πέλλας, ο οποίος είναι και ο γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος. Και όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν. Η επίσημη απάντηση του κόμματος είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο ανοιχτό κανένα θέμα, κανένας δεν έχει πάρει το χρήσμα, με κανένα δεν μιλάμε. Θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που το κόμμα και η κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε θα πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Μάλιστα. Έτσι λέτε, ο κύριος Αθανασιάδης μου δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, γιατί τον ρώτησα αν θα είναι υποψήφιο. Ο κύριος Αθανασιάδης νομίζω ότι κάνει σπουδαίο αγώνα, τρέχει, ενημερώνεται, παρεμβαίνει στα νομαρχιακά και νομίζω ότι θα έχει και ευτυχές αποτέλεσμα στις επόμενες. Ο κύριος Καλδερίμτζης είναι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης των Δήμων Κομωτινής. Δεν ξέρω αν η παρουσία του θα αμφισβητηθεί. Τι να σας πω, αυτό είναι θέμα διαδικασιών, όπως σας είπα. Όταν ανοίξουν επειδή αυτοί οι άνθρωποι θα τώρα, τις ακολουθήσουμε όπως μας πει. Επειδή και αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι φίλοι μου, όπως είστε και εσείς. Βλέπω με εξαιρετική συμπάθεια. Έτσι. Άσχετα τι παιχνίδια μπορεί να παίζονται στην κάλπη, αλλά ως άνθρωποι αυτής της κοινωνίας έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Και είμαστε. Εγώ δηλαδή σας λέω ότι ο ρόλος μου σαν πρόεδρο της Νομαρχιακής είναι να έχω ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και έχω. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή περίοδο για το κόμμα, εδώ και πολύ καιρό, που όλοι μιλάμε, όλοι καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και δεν υπάρχει δηλαδή με κανέναν κλειστή γραμμή επικοινωνίας. Πριν σας ρωτήσω για τον ανασχηματισμό, πρέπει να επισημάνω, το είπατε εσείς, αλλά εγώ πρέπει να το ξαναπώ, ότι αν δεν προχωρήσει ο κάθετος άξονας
από Νυμφαία προς Βουλγαρία θα έχετε τεράστια ευθύνη και θα σας καταλογιστεί από την κοινωνία της Ροδόπης. Το ξέρω. Αυτό έχετε. Εγώ έχω και δημόσια να κάνει δηλώσεις. Να το έχετε προσπαθώ, αυτό υπόψη και να κάνετε ό,τι πρέπει. Και προσπαθώ από τη θέση μου τουλάχιστον, όση δύναμη μου δίνει, να μπορώ να παρεμβαίνω σε οποιουσδήποτε υπουργούς. Και προχθές, μάλιστα, στον κύριο Τσατσόνη στη Χαλκιδική, η δική μου δημόσια αναφορά ήταν στο θέμα του κάθε του άξονα, ο οποίος θα πρέπει να μπει σε απόλυτη προτεραιότητα. Πότε θα γίνει ανασχηματισμός? Αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Σας άκουσα στο κρατικό ραδιόφωνο, κάνατε μια εκτίμηση, γι' αυτό ρωτώ. Ναι, εγώ δική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Κώστος Καραμάλης έχει αλίμονο, έχει πλήρη εικόνα όλων των θεμάτων και της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί και εκείνος θα κρίνει. Μάλιστα. Αλλά δική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Η κυρία Μπακογιάννη θα γίνει υπουργός εξωτερικών? Δεν το ξέρω. Ούτε να σας πω, αυτό εμείς, σας είπα, η πρόεδρε είναι Μουτζαχιντίν. Ό,τι πει ο Κώστος Καραμαλής, ο πρόεδρος, εμείς τον ακούμε και εμπιστευόμαστε απόλυτα την άποψή του. Και στηρίζουμε όλους τους υπουργούς που... Έχετε αυτή την τάση να νιώθετε κοντά στην Εκκλησία, γιατί και οι Μουτζαχιντίν ένα τέτοιο ρόλο παίζουν. Κοιτάξτε, η έννοια Μουτζαχιντίν είναι εισαγωγικά. Εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι όταν παίρνουν μια εντολή την εκτελούν, αλλά είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και την εκτελούμε ελευθέρως. Δηλαδή έχουμε αποφασίσει μόνοι μας να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή. Έτσι, δεν μας την επιβάλλει κανένας. Και επειδή ακριβώς εμπιστευόμαστε τον Κώστα Καραμαλή και την πολιτική του οξυδιαρκία που μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι έχει πραγματικά δίκιο στις κινήσεις του. Ναι. Γι' αυτό και υπακούμε, αλλήμον, ναι. Δεν υπάρχει ούτε θέλω καμία... Θέλω να ρωτήσω ακόμα για μερικά πρόσωπα. Ο Προκόπης ο Παυλόπουλος θα αλλάξει υπουργείο. Μη με ρωτάτε, δεν θα μπορώ να σας πω. Δεν ό,τι μπορεί. Και να πω, θα πω προσωπικές εκτιμήσεις που μπορεί να είναι και λάθος. Προσωπικές. Νομίζω ότι αυτά ο πρόεδρος τα κρίνει καλύτερα και θα κάνει σωστό. Εσείς δεν βλέπετε ως όχι μόνο πρόεδρος της Συνόδου, αλλά και ως απλός πολίτης. Ελληματικούς ορισμένους υπουργούς είναι βλέπω. Ναι. Όχι μόνο απλώς βλέπω και το καταγγέλω όταν πρέπει μέσα στα κομματικά όργανα. Αρμοδίως. Βεβαίως αρμοδίως. Όχι όμως το γυαλί. Ποτέ. Όχι στο γυαλί. Ποτέ. Όταν λειτουργείς μέσα σε ένα μηχανισμό, πρέπει να ακολουθείς τις διαδικασίες που προβλέπονται. Αν βγεις μέσα στο γυαλί και αρχίσεις και τις δηλώσεις, το μόνο που θα κάνεις είναι κακό. Ένα ερώτημα εύκολο. Ο Ευρυπίδης Σιλιανίδης θα αναβαθμιστεί? Αυτό εύκολο είναι. Άμα δεν το απαντήσετε και αυτό, τότε τι κάνουμε? Κοιτάξτε, ούτε και αυτό δεν σας πω θα αναβαθμιστεί. Ήδη νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία το να έχουμε τον Ευρυπίδη Σιλιανίδη μέσα στην κυβέρνηση μετά από 50 χρόνια σε μια πολύ κέρια θέση να διαχειρίζεται μεγάλο τομέα της εξωτερικής πολιτικής, οικονομική διπλωματία και όλα αυτά. Και νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ναι, αλλά ο κάθε τους άξονας γιατί δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα Σιλιανίδη. Ο Σιλιανίδης δήλωσε δημόσια ότι υπάρχουν τα λεφτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να έρθει σε κόντρα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι κυβερνητικός φορέας που εμπλέκεται στο όλο θέμα. Ναι, και έχει κάνει παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να ρωτήσω τότε ένα γενικότερο θέμα. Πόσους βλέπετε, όχι υφυπουργούς, υπουργούς να εξέρχονται και, εγώ θα ακολουθήσω... και η είσοδος και η είσοδος θα είναι ανάλογη βέβαια. Αν φύγουν ας πούμε τρεις, θα έρθουν άλλοι τρεις. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει και η δομή του κυβερνητικού σχήματος. Θα γίνει μικρότερο το σχήμα, διότι ήταν στις επαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας και παρά τα αυτά είναι τεράστιο, είναι μεγάλο. Και οι επαφές που είχε ο Κώστος Καραμαλής με αυτούς τους εμπειρογνώμονες για την αλλαγή του δημοσίου, με τις αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, νομίζω ότι προς τα εκεί επιτείνει. Εγώ θα μείνω σε αυτά που είπε και ο κύριος Εύερτ, ότι οι 2-3 υπουργοί και μεγάλος όγκος των υφυπουργών θα πρέπει να αλλάξουν ώστε να βρεθεί καλύτερος συντονισμός. Μάλιστα. Οι υφυπουργοί βέβαια και αυτοί είναι που θα αλλάξουν. Αντιπρόεδρος θα υπάρξει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Τίθεται ένα θέμα δικό σας μέσα από το κυβερνητικό σχήμα, το συνολικό, ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτό... Όχι, το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Όλοι το λένε. Συμφωνώ, μα δεν λέω ότι δεν ακούγεται. Προς Θεού, εγώ δεν διαφωνώ με εσάς. Και λέει ότι χρειάζεται συντονισμός. Ο Πρωθυπουργός δεν συντονίζει, δεν είναι αυτός ο ρόλος του.
Εγώ συμφωνώ ότι ακούγεται, αλλά εμένα θα μου επιτρέψει να πω ότι διαφωνώ για το γεγονός. Πιστεύω ότι συντονισμός υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ακόμα παραπάνω συντονισμός. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Νομίζω στο γεγονός ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος, βάλτε το κεφάλι κάτω και δουλέψτε Μέχρι. Και αφήστε το γυαλί στην τηλεόραση. Όπως ήδη πήρατε κι εσείς μήνυμα, ναι, μας πιέζουν να κλείσουμε. Η κουβέντα μπορούσε να συνεχίσει, αλλά ο χρόνος είναι πάντοτε συγκεκριμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και ό,τι επιθυμείτε στα προσωπικά σας σχέδια, αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Σε επανάληψη αύριο πάνω κάτω στις 18:00. Εμείς την άλλη Τρίτη πάλι μαζί. Καλή σας νύχτα.